Καλησπέρα και ευχαριστούμε την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να χωρίσω έτσι τη μικρή αυτή παρουσίαση σε δύο μέρη. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες παραδοχές, κάποιες διαπιστώσεις τις οποίες πρέπει να θεωρούμε ως παραδοχές και οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν διαμορφώνουμε τις θέσεις μας και προσδιορίζουμε τα μέτρα που νομίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του προσφυγικού στην Ελλάδα. Και ένα δεύτερο μέρος που θα πω λίγα πράγματα για τη θέση της ΥΠΑ της αρμοστίας απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Καταρχήν, οι παραδοχές. Πρώτη παραδοχή. Μιλάμε για προσφυγικό πληθυσμό. Δεν μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες. Αυτό μπορεί να ακούγεται κοινός τόπος, δεν είναι όμως κοινός τόπος και δεν είναι κοινός τόπος όταν, όταν η ορολογία που έχει αρχίσει σιγά σιγά να επικρατεί στα κείμενα τα ευρωπαϊκά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που οδεύουν τα πράγματα, μιλάει πλέον για μετανάστες. Στην αρχή χρησιμοποιείται ο όρος μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουν γίνει όλοι μετανάστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 91% του πληθυσμού που έρχεται ακόμα είναι οι τρεις βασικές εθνικότητες Σύριοι, Ιρακινοί και Αφγανοί, που ακόμη και τους Αφγανούς να αφήσουμε απ' έξω, που η ΥΠΑ της αρμοστίας τους θεωρεί μία εθνικότητα η οποία είναι προσφυγική, να μείνουμε μόνο στους Σύριους και στους Ιρακινούς, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ως πρίμα φάτσιε πρόσφυγες, ορίζοντας ότι μπορούν να είναι στις εθνικότητες της μετεγκατάστασης, είμαστε στο 68%, άρα το 68% των ανθρώπων που ακόμα έρχονται είναι πρόσφυγες. Δεύτερη παραδοχή. Η προσφυγική μετακίνηση στην Ευρώπη, αυτό που λέμε προσφυγικός διάδρομος στα Δυτικά Βαλκάνια, που σημαίνει ουσιαστικά ότι μία ή δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χώρες προορισμού, ουσιαστικά η εξής μία χώρα, η Γερμανία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι προβληματικό, δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Είναι παθολογία. Είναι μία κατάσταση η οποία δεν βασίζεται σε καμία ευνομούμενη Ευρώπη ή μετακίνηση. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη το να έχουμε μία ολόκληρη χώρα, τη Σύρια, να μετακομίζει σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής, σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά κοινή αντιμετώπιση του προσφυγικού αποδεικνύει από την Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρύτερη Ευρώπη. Αυτή η μετακίνηση είναι επικίνδυνη, έχει ήδη δείξει τα προβληματικά της σημεία. Τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει και συρρυκνώνουν πολύ ουσιαστικά τα δικαιώματα των προσφύγων. Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση έχει συρρυκνωθεί. Δεν μπορούν οι πρόσφυγες που φτάνουν στις χώρες αυτές να ενωθούν, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, παρά μόνο μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δικαίωμα στην εργασία έχει συρρυκνωθεί. Δικαιώματα τα οποία χτίστηκαν με πάρα πολύ κόπο σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας και τα οποία τα βλέπουμε να γκρεμίζονται μέσα σε μία νύχτα. Τρίτη παραδοχή. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πραγματικά την πιο δεινή θέση στο πλαίσιο αυτής της προσφυγικής μετακίνησης που πλέον δεν είναι μετακίνηση. Έχει βρεθεί με περίπου 40.000 ανθρώπους να χρειάζονται στέγη, τροφή και υπηρεσίες και με σύνορα θαλάσσια που και να ήθελε μια χώρα να τα κλείσει δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς παράλληλα να αποδεχτεί την σοβαρή διακινδύνευση, ακόμη και την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Τέταρτη παραδοχή και τελειώνουμε τις παραδοχές. Η Τουρκία
είναι η πρώτη χώρα φιλοξενίας προσφύγων στον κόσμο. Είναι η χώρα η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε όλο τον πλανήτη. Έχει περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, από τους οποίους 2,7 εκατομμύρια είναι Σύριοι. Με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και με τη βοήθεια της ΗΠΑ της αρμοστίας, προσπαθεί να χτίσει ένα σύστημα διαδικασίας ασύλου. Πάρα πολλά χρόνια και κάνει πάρα πολύ μικρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΗΠΑ της αρμοστίας βοηθάει τα κράτη να χτίζουν αυτά τα συστήματα, γιατί στόχος του οργανισμού είναι ο πρόσφυγας, όπου βρίσκεται, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε προστασία. Δεν υποστηρίζουμε καμία δευτερογενή μετακίνηση, γιατί η δευτερογενής μετακίνηση είναι προβληματική. Η Τουρκία λοιπόν χρειάζεται και εκείνη, στο μέτρο που της αναλογεί, την αλληλεγγύη της σε σχέση με τη φιλοξενία των προσφύγων, όπως και ο Λίβανος και η Ιορδάνια. Ο Λίβανος έχει αυτή τη στιγμή 1 στους 3 κατοίκους πρόσφυγες. Θέσεις της ΗΠΑ της αρμοστίας. Πρώτα απ' όλα για τη συμφωνία την επικείμενη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα αποδεκτό που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις των κρατών σε σχέση με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση των ποσοστώσεων για την επανεγκατάσταση από τις όμορες χώρες της Συρίας και από την Τουρκία κυρίως. Αυτή τη στιγμή τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 20.000 θέσεις για μετεγκατάσταση. Είναι τίποτα. Τρίτη θέση. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις διαδικασίες του ασύλου. Δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο η Ελλάδα που δεν είναι σύμφωνο με αυτή την οδηγία. Η μαζική επιστροφή και επανεισδοχή χωρίς εγγύησεις για την προστασία ατομικά του κάθε πρόσφυγα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ένας πρόσφυγας, ένας άνθρωπος που ζητά ασύλο, μπορεί να επιστραφεί σε τρίτη χώρα μόνο εάν η χώρα αυτή δεσμεύεται ότι θα εξετάσει τις ανάγκες του για προστασία στην ουσία τους, ότι θα τον προστατεύσει από την επαναπρόθεση πίσω εκεί που κινδυνεύει και ότι θα έχει πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά δικαιώματα. Αν αυτά δεν εξασφαλίζονται, όχι συνολικά μόνο, ατομικά για την κάθε ατομική περίπτωση, αυτή δεν μπορεί να, η επιστροφή αυτή παραβιάζει την σύμβαση της Γενέβης. 3 πράγματα για τις βασικές θέσεις της ΗΠΑ της αρμοστίας σε σχέση με την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η χώρα κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτή στην διαχείριση του προσφυγικού πληθυσμού. Χρειάζεται σαφέστατα ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται άμεση διάθεση χώρων και κέντρων για τη φιλοξενία των προσφύγων. Χρειάζεται να αποδεχτούν όχι μόνο οι άνθρωποι στις γειτονιές τους ανθρώπους αυτούς, γιατί θα μείνουν για λίγο παραπάνω μαζί μας από ό,τι θα θέλαμε ίσως να πιστεύουμε, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να ανοίξουν όλοι σε αυτή την ανάγκη φιλοξενίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί η υπηρεσία ασύλου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν για την εξέταση των αναγκών προστασίας. Είναι η πρώτη υπηρεσία κρατική η οποία θα επιβαρυνθεί με αυτό το καθήκον. Και σίγουρα χρειάζεται ένας πολύ καλός οριζόντιος σχεδιασμός για την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας. Και εδώ είπα τη αρμοστία, με την εμπειρία της από τη διαχείριση κέντρων, θα μπορούσε να παίξει έναν ενισχυμένο συντονιστικό ρόλο. Συμπέρασμα. Όσο και αν όλα δείχνουν ότι υπάρχει συρρήκνωση της προστασίας του πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομβική σημασίας να στηρίξουμε αυτό που από κοινού έχει χτίσει η κοινή συζήτηση και συνύπαρξη των ευρωπαϊκών κρατών γύρω από την προστασία του πρόσφυγα. Και έχει σημασία να στηρίξουμε την ενιαία αντιμετώπιση
των προσφύγων στην Ευρώπη. Ακόμη και αν η έννοια της αλληλεγγύης είναι κάτι άγνωστο σε πολλά κράτη-μέλη και σε πολλές κυβερνήσεις, το ότι ακόμα θεωρούν υποχρέωσή τους να ανταποκριθούν συνολικά και να αναζητήσουν μία λύση, θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Διαφορετικά, γυρίζοντας μόνο στα εθνικά καθεστώτα και στην προστασία του πρόσφυγα, όπως την αντιλαμβάνεται κάθε Αυστρία, κάθε Ουγγαρία, κάθε Δανία, κάθε Ολλανδία, κάθε Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί στα τείχη που θα σηκώνει η Αυστρία και κάθε Αυστρία, δεν θα υπάρχει κανένα θεσμικό αντίβαρο. Ευχαριστώ πολύ.